ευφυής ο νέος και εμπολύ σε ορισμένα σημεία του πολύ ειλικρινής και από τώρα με πισινές πολλές, πισινές. Πάω λέει από εδώ και από εκεί και μου λέει ελάτε εσείς να σώσετε τη χώρα. Ποια χώρα? Κάποιος βέβαια θα ψιθύρισε στη γωνία, σωσμό δεν έχει, αλλά τέλος πάντων. Καταλάβατε, για να μην του πούνε αύριο, αν πάρει πλειοψηφία, ότι εντός διετίας όλα θα γίνουν καλά ή εντός τετραετίας, σου λέει αυτά που έχουν γίνει. Θέλουν χειραφέτηση. Βάλτε στο μυαλό σας τι είναι η χειραφέτηση. Πώς μεγαλώνεις μια κόρη και θέλεις να τη διαπαιδαγωγήσεις. Δεν πρέπει να πάει μέχρι 15-16 χρόνια η διαπαιδαγώγηση του παιδιού. Περιμένεις χειραφέτηση, μιλάμε. Η χειραφέτηση των γυναικών. Η χειραφέτηση του πληθυσμού. Το καταλάβατε? Άμα δεν το καταλάβατε, να φέρω εδώ τον Αλέξη να το αναλύσουμε μαζί. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που λέμε εδώ ότι έχουμε ένα μαγικό ράβδι και θα τα αλλάξουμε όλα. Ίσα-ίσα είμαστε οι πρώτοι που είπαμε ότι θα είναι δύσκολη και επίπονη η προσπάθεια της παραγωγικής ανισυγκρότησης, της μετάβασης, όπως είπαμε, στη μετατροϊκανή εποχή. Δεν έχω κανένα μαγικό ράβδι. Τζούστο τζουστίσιμο, my friend. Εγώ δεν είμαι πασό και να λέω ψέματα. Δεν έχω το μαγικό ραβδί να απαλύνω ψεύτικα τον πόνο. Ισοδύναμα βλέπουμε εδώ. Ούτε ο ένας έχει μαγικό ραβδί, ούτε ο άλλος έχει μαγικό ραβδί. Εδώ είναι η θεωρία των ισοδυνάμων. Ξέρω ότι δεν έχουμε το μαγικό ραβδί. Αυτός το είπε πρώτος και τώρα είναι visitor in Harvard. Χρόνια μας πολλά. Μπράβο αγόρι μου.